Μέχρι και σελίδα στο Facebook δημιούργησε ομάδα πολιτών που αντιτίθενται στην εγκατάσταση πλωτού LNG στον κόλπο της Καβάλας. Ο λόγος για τη σελίδα με τίτλο «Όχι στην εγκατάσταση LNG στον κόλπο της Καβάλας», όπου μάλιστα κάλει καβαλιώτες και μύες στη συγκέντρωση υπογραφών κατά της εγκατάστασης πλωτού LNG. Μάλιστα, στην πλατεία Καπνεργάτη υπάρχει στάντ όπου μπορεί ο καθένας περνώντας να υπογράψει κατά της εγκατάστασης LNG στον κόλπο της Καβάλας. Όπως μας εξήγησε το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής κατά του LNG, Ηλίας Ιωαννίδης, η συλλογή υπογραφών θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το συλλαλητήριο και σίγουρα, όπως είπε, μέχρι να ενημερωθεί και ο τελευταίος καβαλιώτης τι ετοιμάζεται στον τόπο του. Λοιπόν, από την Παρασκευή το απόγευμα έχει ξεκινήσει. Φιλοδοξούμε να είμαστε εδώ μέχρι το συλλαλητήριο τις ώρες που είναι ανοιχτή η αγορά και πρωί και απόγευμα. Φυσικά και υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης. Ήταν πολύ ξαφνικό αυτό που ήρθε στην τοπική κοινωνία ως είδηση και ως επικείμενο γεγονός. Θα το αποτρέψουμε βέβαια, αλλά είναι πολύ ξαφνικό και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από όλους μας για να ενημερωθεί ο κόσμος. Ο κόσμος, εάν ενημερωθεί και αν ενημερωθεί σωστά, θα υπογράψει και θα συμμετάσχει, κυρίως αυτό θέλουμε από τον κόσμο, να συμμετάσχει στο παλαϊκό συλλαλητήριο που θα γίνει στις 3 του Ιούλη στην κεντρική πλατεία. Αυτό είναι για μας το πιο σημαντικό, η ενημέρωση του κόσμου και η συμμετοχή του. Έχουμε παράδοση σε αυτούς τους αγώνες, σαν περιοχή, σαν πόλη, σαν δήμος, και πιστεύουμε ότι αυτή την αγωνιστική παράδοση θα τη συνεχίσουμε και τώρα. Είναι αρκετοί ενημερωμένοι που όταν έρχονται να υπογράψουν, τους λέμε να σας πούμε 2-3 πράγματα και μας λένε ήρθαμε επειδή είμαστε ενημερωμένοι να υπογράψουμε, και είναι και πολλοίς κόσμος, η αλήθεια, πολλοίς όμως κόσμος που δεν έχει ακόμα ενημέρωση. Νομίζω είμαστε και στο ξεκίνημα αυτής της εκστρατείας της ενημερωτικής και στο επόμενο διάστημα δεν θα μείνει καβαλιώτης που τουλάχιστον να μην ξέρει τις επιπτώσεις από αυτήν την επικείμενη εγκατάσταση.